Με βουτιές στις παραλίες γιόρτασαν τα Θεοφάνεια πολίτες του Ηρακλείου. Με βουτιές για να υπάρχει πάντα υγεία, γιατί η θάλασσα όντως είναι υγεία. Και όσοι δεν το ξέρουν, ας έρθουν να το δουν στην πράξη. Να μας φέρει υγεία και να διώξει το κακό που μας έχει βρει. Κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια μας και δεν βγαίνουμε καθόλου έξω, μας τρώει μοναξιά. Αυτές οι εικόνες επικράτησαν στις 12 το μεσημέρι στην παραλία της Αμουδάρας, με τους πολίτες να κάνουν βουτιές και να ανταλλάσσουν ευχές για υγεία και καλοτυχία. Γιατί έχουμε λίγο νευράκια και ήρθαμε να ηρεμήσουμε. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Και του χρόνου να είμαστε καλά, με υγεία και υπομονή, παιδιά. Χειμερινές κολυμβήτριες έριξαν το σταυρό στη θάλασσα, τηρώντας το έθιμο και τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού. Για το καλό μεταξύ μας εδώ, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή φώτιση να έχουμε. Έτσι μεταξύ μας για το καλό, με αποστάσεις. Και βουτήξατε λοιπόν εσείς, η παρέα σας. Ναι. Όλες. Από λίγο να φιλήσουμε το σταυρό. Οπότε είπαμε κι εμείς να πάρουμε ένα σταυρό από το σπίτι. Το πετάξαμε, προσκυνήσαμε για το καλό, να έχουμε καλή φώτιση. Ερχόμαστε, κάνουμε το μπάνιο μας, χωρίς να ενοχλούμε κανένα, σε αποστάσεις φυσικά, με μασκούλες. Κολυμπήσαμε, πιάσαμε το σταυρό στη θάλασσα, είμαστε μια καλή παρέα, περνάμε καλά, να έχουμε καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία. Και ο κορονοϊός εδώ δεν υπάρχει. Είμαστε του χρόνου. Μα το μπουκάλι λέει, πώς το λένε, βότκα. Τον επνίγουμε κάθε... Ερχόμαστε, παίρνουμε αντισώματα. Ενώ άλλοι χειμερινοί κολυμβητές ήπιαν ρακί στην παραλία, ευχόμενοι την αρχή του τέλους της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Και είναι πολύ ωραία. Έτσι πίναμε και τη ρακούλα μας και περνάει η ώρα μας. Να φύγει αυτός το ιός που είμαι, να γίνει όλος ο κόσμος καλά, να ξαναπανέρθουμε όπως είμαστε.